Συμπατριώτησες, συμπατριώτες, στο πρώτο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα που απευθύνω με την ιδιότητα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, συναισθάνομαι έντονα το χρέος και τη μεγάλη ευθύνη εναντί στον τόπο και τον λαό, τον οποίον σέβομαι βαθύτατα. Η Ανατολή του 2024 βρίσκει την πατρίδα μας αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις, με κορυφή ασφαλώς την ανάγκη επίλυσης του εθνικού μας προβλήματος, τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και επανένωση του τόπου μας. Ο καινούριος χρόνος σηματοδοτεί την συμπλήρωση 50 χρόνων από την παράνομη τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή μέρους της πατρίδας μας. 50 χρόνια ενός απαράδεκτου και μη βιώσιμου status quo. Μια τραγική πραγματικότητα με οδυνηρές συνέπειες που εξακολουθούν να υφίστανται ως αποτέλεσμα της κραυγαλαίας παρανομίας. Οι εκτοπισμένοι και παθόντες, οι ηρωικοί εγκλωβισμένοι μας, οι οικοί των πεσόντων, οι αγνοούμενοι μας και οι συγγενείς τους. Εκ μέρους της πολιτείας σφίγγω νοερά το χέρι όλων, με σεβασμό και εκτίμηση, και υπόσχομαι ότι δεν θα κουραστώ να εργάζομαι για τη δικαίωση. Κυρίες και κύριοι, από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μου, μετά τη δική σας απόφαση, εργάζομαι για τη δημιουργία προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου. Λύση που να είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Ο διορισμός απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ως αποτέλεσμα των δικών μας πρωτοβουλειών και επίμονων προσπαθειών αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Δεν παραγνωρίζω φυσικά ότι ο δρόμος είναι μακρύς και οι δυσκολίες δεδομένες. Παρ' όλα αυτά, σύντομα θα ξεκαθαρίσει κατά πόσον βρισκόμαστε λίγο πριν την αφετηρία μιας νέας προσπάθειας για την οποία δηλώνω πανέτοιμος να εργαστώ για να απαλλάξουμε την πατρίδα μας από τα δεινά της κατοχής. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που θέλω να μεταφέρω προς όλους, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, προς όλους τους νόμιμους πολίτες της χώρας μας, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρονίτες, Αρμένιους και Λατίνους. Απευθύνουμε απόψε ιδιαίτερα προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, τους οποίους θέλω να διαβεβαιώσω για ακόμη μια φορά ότι οι προσπάθειές μας στρέφονται υπέρ και των δικών τους συμφερόντων, ως πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Ευρωπαίων πολιτών. Ας εργαστούμε λοιπόν από κοινού, έτσι ώστε το 2024 να αποτελέσει ιστορικό ορόσημο επανένωσης και ειρήνης ενός ευρωπαϊκού κράτους απαλλαγμένου από κατοχικά στρατεύματα και ξένες εγκύησεις. Φίλες και φίλοι, τα ενεξελίξει δραματικά γεγονότα στη γειτονιά μας επιβεβαιώνουν πόσο επισφαλής και εύθραστη είναι η φαινομενική ειρήνη σε συγκρούσεις που παραμένουν χρόνια σε κρεμότητα. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γειτνιάζει με την περιοχή και που διατηρεί άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη, έχει από την πρώτη στιγμή ενεργοποιηθεί για να συμβάλλει στην εξέβρεση πολιτικού διεξόδου στην κρίση, αναλαμβάνοντας την ίδια στιγμή πρωτοβουλία για απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους την χρειάζονται. Η Κύπρος συνέβαλε επίσης ως διαμετακομιστικό σταθμός πρωτίστως για την ασφαλή απομάκρυση ξένων υπηκόων από την εμπόλεμη περιοχή, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η χώρα μας αποτελεί πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Κυρίες και κύριοι, αναλαμβάνοντας την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας πριν από 10 περίπου μήνες, παρέλαβα τα ενία του κράτους έχοντας πλήρη συνέστηση των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Από την αρχή έθεσα ως προτεραιότητα τη διασφάλιση συνθήκων ασφάλειας, την οικονομική υπευθυνότητα, την ανάπτυξη, την ολιστική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και την υλοποίηση τολμηρών μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα όλων των πολιτών, επιλύοντας χρόνια προβλήματα. Μέσα σε αυτούς τους πρώτους 10 μήνες, δρομολογήσαμε λύσεις σε μια σειρά από δύσκολα ζητήματα, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η σημερινή μέρα φυσικά δεν προσφέρεται για αναλυτικό απολογισμό. Περιορίζουμε μόνο να αναφέρω ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αγγίξαμε σύνθετα και δύσκολα προβλήματα που εκκρεμούσαν για χρόνια. Πολύ επιγραμματικά αναφέρω
την ολοκλήρωση και ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει το πρόβλημα των εκποίησεων, παρέχοντας δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους συμπολίτες μας, την θέσπιση του εθνικού κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, τη ρύθμιση του θέματος της ΆΤΑ, από την οποία υποφελούνται 180.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, το νέο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών, την αναδόμηση και επιδιόρθωση του συνόλου των πολυκατοικιών σε προσφυγικούς συνοικισμούς μέσω του προγράμματος «Χτίζω», συνολικής δαπάνης 110 εκατομμυρίων ευρώ, την ενιαία στεγαστική πολιτική, μία από τις μεγαλύτερες σε ένταση και έκταση πολιτικές στη χώρα μας για την εξασφάλιση προσιτής στέγης με αγορά γενικίαση, τη δέσμη μέτρων για στήριξη των νοικοκυριών από τις συνέπειες της ακρίβειας συνολικού ύψους 196 εκατομμυρίων ευρώ, την υιοθέτηση μηδενικού ή και μειωμένου ΦΠΑ σε τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης, την σύσταση και λειτουργία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τους διορισμούς στα Διοικητικά Συμβούλια των Μικρατικών Οργανισμών μέσα από διάφανη και αξιοκρατική διαδικασία. Σε σχέση με το μεταναστευτικό, επιτρέψτε μου να αναφερθώ ειδικά, γιατί γνωρίζω πολύ καλά τις δικαιολογημένες έγνοιες και ανησυχίες σας. Οι πολιτικές που εφαρμόζουμε έχουν μειώσει κατακόρυφα τους αιτητές ασύλου, οι διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων έχουν επισπευθεί και το σημαντικότερο, οι μη δικαιούχοι που φεύγουν από την Κύπρο είναι περισσότεροι από όσους έρχονται στη χώρα μας. Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση θέτουμε τις βάσεις έτσι ώστε η χώρα μας να μην θεωρείται πλέον ελκυστικός προορισμός. Η προσέγγιση μας είναι σαφής και ξεκάθαρη. Όσοι απολαμβάνουν την φιλοξενία της πατρίδας μας είναι αυτοί που το δικαιούνται εφόσον σέβονται τους νόμους του κράτους και τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβω αυτό που έλεγα και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Έχουμε όμως συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό για την αντιμετώπιση όλων των μεγάλων προβλημάτων της κυπριακής κοινωνίας και την απαιτούμενη πολιτική βούληση, χωρίς τα όποια βαρύδια και οτιδήποτε που μας τραβά πίσω. Νομότυπα και με αποφασιστικότητα. Έχουμε πλάνο και σχεδιασμό που υλοποιούμε και που ήδη φέρνει θετικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς πολιτικής. Δρομολογούμε λύσεις για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του κάθε Κύπριου πολίτη και να κάνουμε την καθημερινότητά του πιο ποιοτική και άνετη, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και όλων των συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Ανάπηροι, παιδιά, πολύτεκνοι, μονογονείς, ηλικιωμένοι που χρειάζονται την επιπλέον στήριξή μας και φυσικά μια συμπεριληπτική κοινωνία με σεβασμό και ενσυναίσθηση. Εργαζόμαστε για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ίση πρόσβαση, τη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και ευρύτερα της παιδείας και του πολιτισμού που είναι κρίσιμη τομής για τα παιδιά μας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας για τις μητέρες, την άμβληση του κυκλοφοριακού στις πόλεις και τον εξυγχρονισμό των μέσων μαζικής συγκοινωνίας, την πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας και πολλά άλλα που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της πατρίδας μας, θα οδηγήσουν σε προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και θα επιτρέψουν στο κράτος να ασκεί στοχευμένη κοινωνική πολιτική για όσους συμπατριώτες μας το έχουν ανάγκη. Πρωτίστως όμως θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής μας, θα διευκολύνουν την καθημερινότητά μας και θα συμβάλλουν σε πιο ευτυχισμένους πολίτες, άρα και πιο υγιή κοινωνία. Μαζί με το σύνολο των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, θέτουμε στο επίκεντρο των πολιτικών μας την βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την πρόθεση μέτρων που βελτιώνουν την καθημερινότητά του. Να έχουμε πιο γρήγορη εξέταση αιτήσεων, ταχύτερη ανταπόκριση, πιο άμεση εξυπηρέτηση, λιγότερη γραφειοκρατία, στοχευμένες κοινωνικές παροχές. Το κράτος να είναι πιο φιλικό και εξυπηρετικό για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Φίλες και φίλοι, ο στόχος επίτευξης των όσων έχω προαναφέρει προϋποθέτει συνεργασία και συλλογικότητα.
αξίες που με πρεσβεύουν και σε προσωπικό επίπεδο. Επιζητώ στην πράξη τη συνεργασία με όλους τους θεσμούς, τις πολιτικές δυνάμεις και τα οργανωμένα σύνολα. Αποδέχομαι και ακούω πολύ προσεκτικά την κριτική και επιζητώ πάντα το διάλογο και την συνένεση. Ήταν ακριβώς μέσα από αυτή την ειλικρινή διάθεση συνεργασίας με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων που πριν από λίγες μέρες πετύχαμε ευρεία πολιτική συνένεση για την υπερψήφιση του πρώτου προϋπολογισμού της διακυβέρνησής μας. Η αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης και η πρόσφατη υπερψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, ο οποίος είναι αναπτυξιακός και πλεονασματικός, συγκροτούν ένα ορθά δομημένο πλαίσιο, μια θετική αφετηρία στην μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε για την δημιουργία ελπίδας και προπτικής για το σύνολο του λαού μας. Και αυτό, φίλες και φίλοι, με ικανοποιεί και με πεισμώνει για να δουλέψουμε περισσότερο ώστε να μείνει ανωδικά σταθερή αυτή η πορεία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πέραν του προγράμματος διακυβέρνησής μας που αποτελεί το κοινωνικό μας συμβόλαιο με τον κυπριακό λαό, βασικό πυλώνα της προσπάθειάς μας αποτελεί και το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Έχουμε πρόσφατα εκπληρώσει σημαντικά προαπαιτούμενα που θα επιτρέψουν στη χώρα μας να εξασφαλίσει τις επόμενες δύο χρηματοδοτήσεις συνολικού ποσού πέραν των 152 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μόνο μέσα από μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και συνεχείς τολμηρές μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουμε την οικονομία μας ισχυρή και ανθεκτική και κατ' επέκταση θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά σοβαρές προκλήσεις, χτίζοντας ένα αποτελεσματικό κράτος με αποδοτικές υπηρεσίες και αξιόπιστους θεσμούς, μη επιτρέποντας σε κανένα να διασύρει το όνομα και την αξιοπιστία της χώρας μας. Στα θέματα διαφθοράς, κυρίες και κύριοι, είμαστε αποφασισμένοι να υπάρξει πλήρης διερεύνηση και τιμωρία όσων αποδειχθεί ότι ενέχονται, έτσι ώστε να αποσύσουμε κάθε σκιά που αμαυρώνει τη χώρα μας. Για το συγκεκριμένο θέμα θέλω να είμαι κατηγορηματικός. Κανενός τα συμφέροντα δεν είναι πάνω από τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών. Καμία ανοχή σε καμία παρανομία ή κατάχρηση εξουσίας. Κυρίες και κύριοι, το 2024 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την ένταξή μας, την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτή αναμφίβολα ήταν η σπουδαιότερη και σημαντικότερη εξέλιξη από την ίδρυση του κράτους μας. Ως έμπειρα και ακράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με λόγο και ρόλο σε όλες τις αποφάσεις, γνωρίζοντας καλά και από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς διεκδικούμε πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα της χώρας μας, θέτουμε τα θεμέλια για ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον για την πατρίδα μας, για τη νέα γενιά του τόπου μας, για τα παιδιά μας. Το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας μας επιτρέπει να ταινίζουμε το αύριο με περισσότερη αισιοδοξία και να προσβλέπουμε σαφώς σε καλύτερες μέρες. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Πιστεύω στις δυνάμεις μας, πιστεύω στις δυνατότητες της Κύπρου και είμαι βέβαιος ότι η πορεία που έχουμε χαράξει μέσα από τις καθημερινές μικρές αλλαγές που θα φέρουν τις μεγάλες θα οδηγήσουν στην πρόοδο, στην ευημερία, στην προκοπή. Για να δούμε την Κύπρο να αλλάζει, να εξυγχρονίζεται, να πρασινίζει, να είναι ένα περιβάλλον φιλικό στον πολίτη και στις επιχειρήσεις για εργασία και ζωή. Για να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές μια πατρίδα ασφαλή και ευημερούσα. Μια πατρίδα, θέλω να το επαναλάβω, χωρίς σειρματοπλέγματα και στρατούς κατοχής. Μια πατρίδα ελεύθερη, επανενωμένη, μα πάνω απ' όλα μια πατρίδα περήφανη. Φίλες και φίλοι, τον περασμένο Φεβρουάριο με εμπιστευτήκατε με την ψήφο σας, δίνοντας μου την λαϊκή εντολή ώστε να ηγηθώ της χώρας μας για τα επόμενα 5 χρόνια. Το πρόγραμμα διακυβέρνησής μου αποτελεί το κοινωνικό μου συμβόλαιο μαζί σας και με όραμα, με δοθηκότητα, απρόσκοπτη πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα θα συνεχίσω να εργάζομαι για την υλοποίησή του. Για να ανταποκριθώ στις δικές σας προσδοκίες και να έχουμε την Κύπρο που μας αξίζει. Στον ίδιο δρόμο λοιπόν της ευθύνης και της ειλικρίνειας θα συνεχίσω να εργάζομαι αδιάκοπα.
αδιάκοπα για να καταστήσουμε τη χώρα μας πιο σύγχρονη, πιο ευημερούσα, για τους πολλούς και όχι για τους λίγους, μέσα από την εφαρμογή πολιτικών που θέτουν στέρεα θεμέλια για ένα υγιές μέλλον για μας και τα παιδιά μας. Αυτή η προσπάθεια είναι κοινή, είναι συλλογική, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να πάρουμε τη χώρα μας μπροστά, εκεί που μας αξίζει. Ας ατενίσουμε λοιπόν το μέλλον με αισιοδοξία, με ελπίδα και προοπτική. Καλώς να ορίσεις 2024, καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά.